Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι. Είναι 12 το μεσημέρι εδώ στην Αθήνα. Σήμερα 5η 1η Απριλίου 2021, για καλά έχει μπει άνοιξη. Δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα κλιματολογικά, τουλάχιστον είναι λίγο περίεργα τα τερτύπια του καιρού. Δηλαδή το πρωί ξυπνάς, βλέπεις ήλιο, έχεις μια αισιόδοξη έτσι νότα στην ημέρα σου και στην καθημερινότητά σου, και τα απογευματάκια, χωρίς να το καταλάβεις, έχει μπάσει μπόλικη ψύχρα έως κρύο και μαζεύεσαι. Είναι τα τελευταία του Μάρτη που μας αποχαιρέτησε, και ας πούμε και τα τελευταία στο έμπα της άνοιξης, μέχρι να βγει ο ήλιος και να πάρουμε τουλάχιστον έτσι μια καλύτερη διάθεση από αυτήν που έχουμε χτίσει δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο με όλη την ιστορία που μας περιτριγυρίζει με την πανδημία. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Βουδαπέστη για να γνωρίσουμε μια μοναδική ελληνική ψυχή που μας εκπροσωπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι η σοπράνο Κλειό Μυτιληναίου, είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες στο χώρο της, σοπράνο της Ουγγρικής Όπερας, που έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να την έχουμε κοντά μας όλη την ώρα για να μας πει για πολλά και διάφορα. Πρώτα απ' όλα να μας εξιστορήσει τη ζωή της, πώς βρέθηκε από την Κύπρο στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, για τη ζωή της εκεί, για τις παραστάσεις της στο θέατρο, για τις παραστάσεις της στην όπερα, για χίλια δύο πράγματα που έχει κάνει, για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία με παιδιά που τα βάζει μέσα από την σύζευξη σκέψεων και απόψεων στο χώρο της μουσικής και στον καλλιτεχνικό χώρο και στον πολιτισμό γενικότερα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο με την Κλειό Μυτιληναίου, την οποία απολαμβάνουμε τώρα σε μια ερμηνεία της γνωστής τραγωδίας του Ευρυπίδη Βάκχε. Thank you.
Καλά, θα μου πείτε τώρα, ξεκινάμε με τραγωδία μεσημεριάτικα, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι η αγαλίαση της ψυχής, δηλαδή όλοι τώρα όσοι ακούσαμε, νομίζω ότι έχει φύγει από μέσα μας ένα βάρος, μία ένταση, όλο αυτό που νιώθουμε, το άγχος το καθημερινό. Κάτσαμε σε αυτά τα 2,5 λεπτά και απολαύσαμε αυτή την πραγματικά μαγική φωνή, ταξιδέψαμε αλλού και επήλθε μια ψυχική ηρεμία μέσα μας και θέλω γι' αυτό να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κλειό Μυτιληναίου και να την παρακαλέσω, αν συμφωνεί, να μιλήσουμε στον Ενικό έτσι για να μειώσουμε και τη χιλιομετρική και όχι μόνο απόσταση που υπάρχει μεταξύ μας και να μπορέσουμε αυτή την εκπομπή να τη βγάλουμε σε ένα πνεύμα έτσι πολύ φιλικό και πολύ ανθρώπινο, όπως είναι και η φωνή της που ακούσαμε. Κλειό μου, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Μπορούμε να μιλήσουμε στον Νίκο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα και ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι εδώ επικεφαλής στη ρύθμιση του ήχου στην εκπομπή μας έμεινε καταγοητευμένος από τη φωνή σου. Εγώ είχα την τύχη βέβαια να γνωρίσω 5 πράγματα. Με βοήθησε λίγο παραπάνω και ο ξάδερφός μου, όπως τον αποκαλώ, ο Βασίλης Αγγελίδης, τον οποίο γνώρισα πριν από 3 χρόνια στην Βουδαπέστη. Και ήταν εκείνος που με παρακίνησε: ρε, εσύ, έχουμε ξεχάσει, δεν έχουμε βγάλει την Κλειό στην εκπομπή. Και έτσι πήρα την ευκαιρία και επικοινωνήσαμε και άκουσα και ένα μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς σου που πραγματικά είναι εκπληκτικό. Θα ήθελα να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά για να μην μονολογώ εγώ, να πάρεις εσύ το λόγο και καλύτερα να μονολογείς εσύ, ξεκινώντας από τη ζωή σου, από πού ξεκίνησες, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες και στην πορεία θα δούμε και πώς ένιωσες και πρωτογνώρισες αυτό το μοναδικό ταλέντο στη φωνή σου. Ναι, κατάγομαι από στη Θεσσαλονίκη, έχω γεννηθεί. Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα. Θεσσαλονίκη και κοντά στο Κιλκής, σε ένα χωριό στην Τέρπιλο έχει γεννηθεί η μαμά μου, νομός Κιλκής, και έζησα Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, μέχρι την ηλικία των 4 χρονών. Η μητέρα μου παντρεύτηκε τον πατέρα μου, που είναι Κύπριος, σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, γεωπονία. Ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και αποφάσισαν όταν ήμουν εγώ 4 χρονών να μετακομίσουν στην Κύπρο. Εκεί βρήκε δουλειά η μητέρα μου σαν καθηγήτρια, διότι ήταν καθηγήτρια, πλέον είναι στη σύνταξη, ο πατέρας μου γεωπόνος και ξεκίνησαν εκεί τη ζωή τους. Στην Κύπρο πού? Στην Κύπρο, στην Πάφο. Α, στην όμορφη Πάφο. Πανέμορφη Πάφο. Παρόλο που ο πατέρας μου κατάγεται από ένα ορεινό χωριό, τον Πρόδρομο, που είναι πολύ κοντά πάνω στο Τρόδος, λόγω των δουλειών τους, τότε πριν πολλά χρόνια πήρε γη, του έδωσαν γη η κυβέρνηση, στην Πάφο, για να φτιάξει τα χωράφια του, τις θητείες, του είχε ανθοπολείο, μετά έκανε διακοσμήσεις γάμων κτλ. Εντάξει, ήταν και στη δουλειά του όλα αυτά ως γεωπόνος, ναι, έτσι. Ναι, σαν γεωπόνος. Στο αντικείμενό του. Και εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρή να τραγουδάω, ακόμα και όταν ήμουν στην Ελλάδα. Έχει μια κασέτα ο πατέρας μου, με είχαν γράψει στην Κεφαλονιά, ήταν διορισμένη μητέρα μου, και εγώ να είμαι, ξέρω εγώ, 3-4 χρονών πριν έρθουμε Κύπρο, να τραγουδάω ένα ελληνικό τραγούδι της Αλεξίου, κάτι με κεφτεδάκια, και να διασκεδάζω εκεί τους ψαράδες. Δηλαδή το να τραγουδάω το είχα από πολύ μικρή. Και όταν πήγαμε Κύπρο και τα Σαββατοκύριακα πηγαίναμε εκδρομές στο Τρόδος να δούμε τον παππού, τη γιαγιά, και σε κάμπινγκ και αυτά, κάναμε, ψήναμε σούβλα, σουβλάκια και αυτά, και σταλιές, τα κυπριακά. Εμένα πάντα με βάζανε πάνω στο τραπέζι, μου δίνανε, ξέρω εγώ, κουτάλες, τα κρατούσα τα κουτάλια σαν μικρόφωνο και τραγουδούσα. Και έδωσα τους συγγενείς, από μωρό τραγουδούσα. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει έτσι μουσικό αίμα στην οικογένεια ή ξαφνικά έτσι ξεπετάχτηκες εσύ και χωρίς να το καταλάβεις και είχες μέσα σου όλο αυτό το συνέστημα και ήθελες να το βγάλεις μέσα από τη φωνή σου? Υπάρχει. Η μαμά μου έχει πολύ ωραία φωνή, αλλά δεν την άφησε να ακολουθήσει τραγούδι. Και ο πατέρας μου έχει αρκετά καλή φωνή και παίζει πολύ καλό μπουζού και αυτοδίδακτος. Αλλά ούτε εκείνον τον άφησαν οι οικογένειές τους. Παρόλο που σαν φοιτητής στην Ελλάδα δούλευε, έτσι, ξέρω εγώ, σε μπουζούκια, σε μπουάτ και τα λοιπά. Έτσι γνώρισε, νομίζω, και τη μαμά μου. Και το χόμπι του το συνέχισε και στην Κύπρο, γιατί εγώ καθώς μεγαλώνοντας ήμουν, ξέρω εγώ, γυμνάσιο, λύκειο, γύρω στα 16-18, τα καλοκαίρια τραγουδούσαμε, εμφανιζόμασταν μαζί σε μπουάτ και σε ξενοδοχεία. Αυτός έπαιζε μπουζούκι, εγώ τραγουδούσα, έπαιζα πιάνο.
Μαζί ήταν και ένας πολύ καλός φίλος του πατέρα μου και ήταν καθηγητής μου μουσικής, ο κύριος Σωτήρης Καραγιώργης. Αυτός με βοήθησε πάρα πολύ και στο σχολείο. Πάντα μου έδινε δυνατότητα για σόλο κτλ. Είχαμε και μια φιλική σχέση. Με προετοίμασε και για τις σπουδές μου όσο μπορούσε, ξέρω εγώ, σολφές, αρμονία, τα λιγότερο ευχάριστα του κλάδου της μουσικής. Και πριν ο αδερφός του κύριου Σωτήρη Καραγιώργιος, Στέλιος Καραγιώργης, μου δίδασκε μουσική, μαντολίνο και τα λοιπά στο δημοτικό. Και εκείνος με έβαζε να τραγουδάω σόλο. Δηλαδή, χρωστάω πάρα πολλά σε αυτούς τους δύο δασκάλους, γιατί ένιωσα ότι με αγαπούσαν πάρα πολύ, με ξεχώριζαν, αλλά και εγώ είχα έτσι, μια μεγάλη, πώς να σας το πω, δέος προς αυτούς. Έχω μάθει πάρα πολλά από την οικογένεια των μουσικών, οι Καραγιώργηδες στην Κύπρο. Ναι. Ήσουν ατυχεροί γιατί έπεσε σε καλά χέρια, έτσι, γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ενδεχομένως να μην είχες καταφέρει να φτάσεις και εκεί που είσαι σήμερα, έτσι, χρειάζεται... Ίσως και ήταν και φίλοι του πατέρα μου, δηλαδή ένιωθαν ασφάλεια και εγώ μαζί τους. Ήταν πολύ καλοί δάσκαλοι και ακόμα ζουν, ο Θεός να τους έχει καλά. Να ρωτήσω κάτι. Μεγαλώνοντας τώρα, γιατί είπες για το σχολείο και λοιπά, και ξέρουμε ότι στο σχολείο τα πράγματα, ιδιαίτερα όταν φεύγεις και μπαίνεις στο γυμνάσιο και αργότερα στο λύκειο, τα παιδιά είναι και λίγο πιο σκληρά και λίγο πιο απότομοι κριτές. Όλο αυτό το ταλέντο το δικό σου, το μοναδικό, το ξεχωριστό που είχες, πώς το έβαζες μέσα στην καθημερινότητά σου απέναντι στα άλλα παιδιά που ενδεχομένως να σε έβλεπαν και να ζήλευαν και λίγο παραπάνω και να σε κόντραραν και λίγο παραπάνω για αυτό το χάρισμά σου και. Απέναντίας ήταν το μόνο, πώς να σας το πω, το χάρισμα αυτό που με έκανε να ξεχωρίζω και να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Δεν ξέρω γιατί. Η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια έκταση και βοηθός, θεολόγος. Δηλαδή πάντα λόγω του γεγονός ότι στο σχολείο ήταν η μαμά μου, αυτό ήταν το άσχημο. Η κόρη της Τάδης, της Μητυλινέου, αυτό ήταν το άσχημο, το δύσκολο και για μένα. Ήμουνα και πάρα πολύ καλή μαθήτρια, άριστη. Κράτησα και σημαία, ήμουν και σημεοφόρος στο λύκειο όταν τελείωσα την τρίτη λυκείου. Αλλά πάντα είχα αυτό, όχι το βάρος, είναι μια ευθύνη. Αλλά από πάντα μου άρεσαν τα γράμματα. Δηλαδή εγώ χανόμουν πάντα στο δωμάτιό μου να διαβάζω, ιδίως ιστορία, αρχαία, νέα ελληνικά, λατινικά. Τότε είχαμε τους κλάδους, πήγα κλασικό και με γλώσσες και αυτά και η μουσική. Και πώς να σας το πω, ίσα-ίσα, δεν ένιωσα ποτέ παράξενα δίλια και αυτά. Η μουσική, ιδίως όταν τραγουδούσα σόλο, ήταν αυτό που με έκανε να νιώθω ότι, πώς να σας το πω, σαν παιδί που έχουμε αυτές τις ανασφάλειες, ήταν αυτό που έκανε να νιώθω ότι αξίζω κι εγώ κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να με καταλάβει. Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό ήταν το κάτι. Ήταν το όπλο σου δηλαδή, έτσι. Δεν ήμουν 3 μέτροι, δεν ήμουν ψηλή ξαντιά, δεν ήμουν ποτέ λεπτή, πάντα ήμουν γεματούλα. Και τα κορίτσια αυτό είναι έτσι λίγο δύσκολο. Και ένιωθα όμως όταν τραγουδούσα, τραβούσα τα βλέμματα και την προσοχή, γιατί ακριβώς είχα κάτι που αυτό που είπες και εσύ πριν, η ψυχή και τα συναισθήματα, κάτι που δεν ένοιαζε τον άλλον τώρα, αυτή είναι κοντή, είναι λίγο γεματούλα, υπέρβαρη και αυτά και τα λοιπά. Όχι, τι ωραία φωνή, τι ωραία αποδίδει την ελληνική πίεση, ξέρω εγώ, μουσική του Μαρκόπουλου που κάναμε στο Λύκειο, π.χ. με τον κύριο Καραγιώργη, τα σόλο, όλα αυτά. Ναι. Ήμουν και πολύ καλή μαθήτρια. Δηλαδή ήταν κάτι που με έκανε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Απελευθέρωνε τον εαυτό σου, έτσι. Απελευθέρωνε και με έσωζε. Με έσωζε, με λύτρωνε. Λοιπόν, από όλα τα καθημερινά. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Αντιγόνη τώρα, Έρωσα νίκατε μάχαν, του Σοφοκλή από την Κλειό Μυτιλινέου. Και επανερχόμαστε στη Βουδαπέστη σε λίγο. Thank you.
Πω πω. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο Λύκειο. Συνομιλούμε στη Βουδαπέστη με την σοπράνο Κλειό Μυτιληναίου. Λέμε τα πρώτα βήματα της ζωής της και το πώς κατάλαβε ότι αυτός ο χώρος τελικά ήταν εκείνος που θα την κέρδιζε σε όλη της την πορεία, δηλαδή συναισθηματικά και επαγγελματικά ακόμα. Θα τα δούμε τα επαγγελματικά στην πορεία, γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία, έχουν σημαίνουσα σημασία και αυτά. Αλλά είχαμε μείνει Κλειό και λέγαμε εκεί στο Λύκειο που έκανες τα πρώτα σου βήματα, που ξεχώριζες από τα άλλα τα παιδιά λόγω της φωνής σου. Ήταν το όπλο σου το μαγικό, το οποίο χρησιμοποιούσες για να σταθείς στα πόδια σου και να πεις είμαι κι εγώ εδώ. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι όπως τα λες. Έτσι είναι όπως τα λες. Τώρα με παίρνεις πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ξεκίνησα 10-11 χρονών να κάνω ιδιωτικά, να παίρνω ιδιωτικά μαθήματα τραγουδιού, να κάνω στη Λεμεσό. Πήγαινα σε άλλη πόλη. Με έπαιρνε ο πατέρας μου τα Σαββατοκύριακα, αλλά πολλές φορές δεν μπορούσε λόγω των δουλειών του και πήγαινα μεταξύ μόνη μου. Και ξέρεις, ήμουν 10-11-12 χρονών. Ήμουνα μωρό, αλλά τόσο πολύ ήθελα να μάθω να τραγουδάω με τον κλασικό τρόπο, διότι ήταν προφανές το ένιωθο ότι δεν θα με αφήνω να ξέρω εγώ να πάω αυτή νύχτα τα μπουζούκια, να γίνω μια λαϊκή τραγουδίστρα. Παρόλο που μεγάλωσα με ακούσματα της Γλυκερίας, της Αλεξίου, του Νταλάρα, του Μπιφικότσι, του Καζαντζίδη και τα τραγουδούσα τα καλοκαίρια και σε πιο μεγάλη ηλικία, μέχρι και τα 23-25 χρονών. Τα καλοκαίρια σαν φοιτήτρια που πήγαινα Κύπρο, πάντα δούλευα, είχε μπουάτ, αλλά και σε μπουζούκια, αλλά πώς να σου το πω, ωραία μπουζούκια, οικογενειακά μπουζούκια, σοβαρά. Το έκανα και αυτό παράλληλα. Αλλά το κατάλαβα ότι μετά από κάποια στιγμή δεν ταιριάζει τόσο στη ψυχοσύνθεσή μου. Ήμουν πιο σοβαρό παιδί. Και έτσι επειδή είχα μεγάλη φωνή, επειδή μου άρεσε να δείξω τις ψηλές μου και μου το έλεγαν όλοι, ότι τι μεγάλη φωνή, πω, λέω, ας πάω στη σοβαρή μουσική. Εκεί συμφώνησαν οι δικοί μου, γιατί μου είχαν πει, αν είναι για μουσική και τραγούδι και τραγουδίστρια, μόνο λυρική, σοβαρά πράγματα. Επίσης είχα τη μεγάλη φωνή, λέω γιατί όχι, ας το δοκιμάσω και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και πώς το καταλαβαίνεις ότι έχεις αυτή τη μεγάλη φωνή όπως την λες και εσύ, δηλαδή είναι πολύ παίζεις... δυνατή, όταν σε βάζουν να τραγουδάς με τα άλλα τα παιδιά, ξεχωρίζει. Ναι. Και μετά εσύ καταλαβαίνοντας αυτό, τώρα σε ρωτάω εντελώς χωρίς να γνωρίζω τίποτα, έτσι, και θέλω να μάθω. Ναι, εσύ βλέποντας ότι έχεις αυτές τις δυνατότητες, ότι βγάζει κι άλλο η φωνή σου, πώς καταλαβαίνεις και αρχίζεις να παίζεις με τη φωνή χωρίς να ξεφεύγεις? Δηλαδή θέλω να δω ποια ήταν τα όρια, αν υπήρχαν όρια, και πώς έφτιαξες μέσα από το πέρασμα των χρόνων στην παιδική και εφηβική σου ηλικία τη φωνή σου, την έφτιαξες έτσι όπως έπρεπε και όπως ήθελες. Κοίταξε, βασικά το ταλέντο το έχω από το Θεό. Δηλαδή πάντα τραγουδούσα σωστά στον τόνο. Ποτέ δεν ήμουν φάλσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου άρεσε να τραγουδάω και τα μάθαινα γρήγορα και απ' έξω και τα λόγια. Και μου άρεσε το σόλο. Δηλαδή ήθελα μόνη μου. Πώς να σου το πω, μου άρεσε εκείνη η προσοχή. Όταν νιώθω ότι και εγώ ξέρω ότι αξίζω κάτι. Και αυτή τη στιγμή με παρότρινα και μου έβαζα συνέχεια σόλο. Μετά ήθελα να το μάθω επαγγελματικά, να γίνω τραγουδίστρια. Βρήκαμε αυτή την καθηγήτρια που είχε έρθει από την Ιταλία, η μόνη ήταν στην Λεμεσό, η όλη μου στερή. Και έκανα κοντά τη μέχρι και 18-19 χρονών που πήρα πτυχίο μανωδία από το Εθνικό Οδείο Αθηνών. Θυμάμαι, είχε έρθει ο κύριο Κολάση για τι τελικέ εξετάσει από την Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό το έκανε παράλληλα. Στην Κύπρο τώρα αυτά κανονικά, σπούδαζα στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, έτσι. Στην Κύπρο, ναι. Έρχονταν οι εξεταστές από Ελλάδα. Μάλιστα. Και παράλληλα ξεκίνησα και να μαθαίνω πιάνο και εκεί έχω δίπλωμα σαν καθηγήτρια πιάνου από την Αγγλία. Αυτά τα δύο τα έκανα ταυτόχρονα και συνέχισα και το σχολείο. Και όταν ήμουν, ξέρω, στα 16-17, εξακολουθούσα να ήμουν άριστη. Μέχρι και τα 18 τέλειωσα άριστη, αλλά τον τελευταίο χρόνο βασικά τα παράτησα γιατί ήδη είχα αποφασίσει ότι δεν έβαλα για εισαγωγικές ούτε για δασκάλα ούτε για καθηγήτρια, μόνο για μουσική έβαλα. Αποφασισμένη. Εντελώς. Αποφασισμένη και ενώ έβαλα για Ελλάδα, κόπηκα. Δεν πέρασα. Το πήρα, το έφερα βαρέως. Είχαν πάρει 11 παιδιά και εγώ ήμουν 13η. Αλλά οι εξετάσεις δεν ήταν ούτε πώς τραγουδάς, ούτε πώς παίζεις πιάνο. Ήταν όλα θεωρητικά. Μάλιστα. Λοιπόν, το έφερα βαρέω. Και ενδεχομένως και με κάποιο μέσο, έτσι, άμα μου λες για τέτοια πράγματα. Μετά ακούστηκαν πάρα πολλά. Άσε να το πω εγώ. Μετά ακούστηκα
έκαναν πάρα πολλά, με παίρναν τηλέφωνο οι καθηγητές, πώς και πώς και λοιπά, με είχε δει αποφασιστεί. Αλλά να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί, δεν πειράζει. Χαίρομαι που δεν πέρασε. Γιατί τι θα γινόμουν, θα πήγαινα, μουσικολογία, καμία σχέση με το τραγούδι, για να πω να γίνω καθηγητή. Αλλιώς θα πήγαινε η ζωή μου. Δεν θέλω να. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό. Βέβαια, κάθε εμπόδιο σε καλό και όλα γίνονται με κάποιο λόγο. Ναι, ναι. Συν τη άλλη, από παιδί, ενώ εντάξει, αγαπούσα την οικογένειά μου, τον τόπο μου κτλ., ένιωθα να είμαι σαν το ψάρι έξω από το νερό. Δεν τέριασα. Δεν ένιωθα καλά στην Κύπρο. Ήθελα να φύγω. Από τότε που με φαντάζομαι, να φύγω να πάω έξω. Το έξω υπολόγιζες και την Ελλάδα ή πιο έξω, τελείως έξω. Πιο έξω. Μάλιστα. Πιο έξω. Και όταν δεν πέτυχε αυτό με την Ελλάδα, εντάξει. Πήγα για ένα χρόνο σε ένα μουσικό κολέγιο στην Κύπρο, ώσπου να πάρω τα διπλώματά μου μονοδίας, το τεχνικό 2 και το δίπλωμα πιάνω από την Αγγλία, και μετά μία φίλη μου, αυτή μου είπε για Ουγγαρία. Και ακόμα ψυχολογικά δεν ήμουν τόσο καλά, παρόλο που ήθελα να πάω Αγγλία και με δέχτηκαν τα πανεπιστήμια, τελικά και εκεί φάνηκε ότι τότε δεν μπορούσα να... Γιατί εποχή μιλάμε τώρα για Ουγγαρία? Ουγγαρία ήρθα το 95. Μάλιστα. Το 95. Τελείωσα το Λύκειο το 93. Ωραία, οπότε μόλις ξεκίνησες το ταξίδι αυτό για την Ουγγαρία, θα κάνουμε μία παύση, γιατί αλλάζουμε τώρα κλίμα, αλλάζουμε χρονική περίοδο και πάμε στο κομμάτι που λέγεται Ουγγαρία, και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, Παναγιώτη, έτσι, από το να ακούσουμε μια μοναδική ερμηνεία της Κλειός. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στη Φωνή της Ελλάδας, σήμερα 5η Απριλίου 2021, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Ιατρίδης, και είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Βουδαπέστη και την διάσημη Ελληνίδα σοπράνο, την Κλειό Μυτιληναίου. Εκτυλίσσοντας έτσι το κουβάρι της ζωής, έχουμε φτάσει από τα παιδικά της χρόνια, πως γεννήθηκε στην Μακεδονία, στο Κιλκής, μεγάλωσε στην Κύπρο, εκεί έκανε τα πρώτα της βήματα, παίζοντας και πειραματιζόμενη με τη φωνή της, και πλέον φτάνουμε στο κομμάτι της απόφασης να φύγει από την Ελλάδα, να φύγει από την Κύπρο, να ανοίξει τους οριζοντές της και να καταλήξει κάπου στο εξωτερικό. Και έτσι Κλειό προέκυψε η Ουγγαρία, η Βουδαπέστη. Ναι, ναι. Το 1995 έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις και πέρασα στη Μουσική Ακαδημία Franz Liszt, είναι πλέον πανεπιστήμιο. 5 χρόνια σπουδών, μάστερ στο τραγούδι, στην όπερα και στην διδασκαλία μουσικής. Και μπήκα στην όπερα το 2001, στην αρχή τα πρώτα 2 χρόνια μου στην όπερα στούντιο, με υποτροφία. Και το ντεμπούτο μου έγινε με πρωταγωνιστικό ρόλο σαν Ιουλιέτα από τη γαλλική όπερα του Γκουνό, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ήταν έτσι να σας πω, η χαρά, τα συναισθήματα, ήταν απερίγραπτη χαρά, ήταν κάτι μοναδικό.
να ξεκινήσεις την καριέρα σου με πρώτο ρόλο. Ναι, και η αγωνία για να κάνεις όμως κάτι τέτοιο, δηλαδή να στηθείς απέναντι στον κόσμο με σεβασμό και με συνέστηση του τι ακριβώς γίνεται. Θα ήθελα λίγο να μας το περιγράψει αυτό το συνέστημα. Τρομερή αγωνία, αλλά όλες μου σπουδές τα 5 χρόνια, κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, είχαμε μάθημα τραγουδιού, πολλές ώρες εξάσκηση στο σπίτι, όλη μου ζωή, δηλαδή ζούσα σαν μία μοναχή. Όλη μου ζωή ήταν το τραγούδι. Και ποτέ δεν ήθελα ούτε να παντρευτώ ούτε να κάνω παιδιά. Άλλο το ότι η ζωή τα έφερε εντελώς πάνω κάτω, και θα με ρωτήσει μετά πώς κατέληξα να κάνω μουσική προπαίδεια στα αγγλικά στην Καλονική, πώς έχω καταφέρει να παντρευτώ και να είμαι με τον ίδιο σύντροφο 23 χρόνια και να έχω 2 παιδιά 10 και 6 χρονών. Δηλαδή η ζωή όντως μου τα έχει φέρει πάνω κάτω. Από μόνη αλλά τότε ζωή. Στην αρχή, σαν μικρό κορίτσι, μια κοπέλα, φιλόδοξη και λίγο ματαιόδοξη. Λίγο όμως, γιατί δεν ήμουν, αν ήμουν τόσο ματαιόδεξη, θα εξακολουθούσα να έμενα σε αυτόν τον χώρο. Απλώς όταν έγινα μητέρα, από μόνη μου ένιωσα όλες τις αλλαγές και ότι προς αλλού πάει η ζωή μου. Αλλά στην αρχή, στον πρώτο ρόλο και τα πρώτα μου βήματα, ζούσα για τους ρόλους. Δηλαδή, να τραγουδήσω τους ρόλους, ήμουν έτσι λυρική, αλλά με λυρική κολορατούρα. Ούτε κολορατούρα, ούτε λυρική. Και μου δίνανε κωμικούς ρόλους περισσότερο, με μπρίο και τα περαμέντο, γιατί πλήρως να το κάνουμε, ήμουν μεσογειακή. Δηλαδή, ήμουν τότε, το 95 με 2005, δεν είχε πολλούς ξένους στη Βουδαπέστη. Πολύ λίγους ήταν. Και ήμουνα, πώς να σας το πω, εξωτική, το εξωτικό φρούτο. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλος ξένος που να θέλει κιόλας να αφήσει τη ζωή του και να λέει εγώ εδώ θέλω να μείνω, μου αρέσει τόσο πολύ η πόλη, η χώρα σας, η μουσική ακαδημία, τα θέατρα που θέλω εδώ να κάνω καριέρα και θέλω να μπω, και τα κατάφερα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ φαντάζομαι δύσκολο. Πώς αντιμετώπισαν όμως εκεί ως την Ελληνίδα που είχε αυτή τη θέληση που μας περιγράφεις, ήθελε να μείνει εκεί, της άρεσε η όπερα, της άρεσε το θέατρο, της άρεσε δηλαδή αυτό που ζούσε, αλλά η υποδοχή είναι πολύ σημαντικό από τον κόσμο εκεί και από το χώρο, αλλά και από τους απλούς καθημερινούς πολίτες που συναντούσες. Το 95 ήταν μετά που είχε αλλάξει το πολίτευμα εδώ στη Βουδαπέστη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ. Καμία σχέση η Βουδαπέστη τότε με τη Βουδαπέστη τώρα. Τώρα είναι κοσμοπολίτικη. Είναι σχίζει από ζωή, δηλαδή παντού έχει ξένους, έκπατς, από όλες τις γωνιές της γης. Τότε με δεξιλοδείχνανε, πάρα πολύ λίγοι ξένοι φοιτητές ήμασταν. Ιδίως στο τμήμα τραγουδιού και όπερας οι μόνοι, και ήταν πολύ δύσκολο, δεν μιλούσαν αγγλικά. Και εγώ με ξεγέλασαν από την Κύπρο, γιατί αυτή η μεσήτρια που τα κανόνισε να έρθουν να δώσει εισαγωγικές είχε πει ότι η φοιτητή είναι στα αγγλικά. Και όταν ήρθα και πλήρωσα και μετά από μια εβδομάδα δεν καταλαβαίνω τίποτα, πήγα να παραπονεθώ στο International Department για τους ξένους φοιτητές και μου λένε μα η πλήρη φοιτητή για να πάρει, ξέρω εγώ, μάστερ και αυτά 5 χρόνια είναι μόνο στα αγγλικά. Δηλαδή μπορεί να φανταστεί. Πώς ένιωσα, έβαλα τα κλάματα. Ναι, και μια δύσκολη γλώσσα, δηλαδή, έτσι, δεν είναι εύκολη γλώσσα. Ο πρώτος μήνας ήταν μόνο κλάματα, δηλαδή είχα πάθει κατάθλιψη. Φαντάζομαι. Αλλά και τα πρώτα 2 χρόνια, πάνω κάτω, οι μόνες μου στιγμές χαράς ήταν να πήγαινα για τις σπουδές μου, ιδίως και το τραγούδι. Ναι. Το τραγούδι ήταν αυτό που με έσωζε. Μέσα στην πανεπιστήμιο. Στη θλίψη όμως αυτή που μας περιγράφεις δεν τα παράτησες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι. Και θα μας πεις τι είναι αυτό που σε κράτησε. Αλλά επίσης και το σοκ, δηλαδή πηγαίνοντας γνωρίζοντας ή πιστεύοντας ότι θα σπουδάσεις σε μια γλώσσα που τη γνωρίζεις τέλος πάντων, τα αγγλικά, και πέφτοντας στο ότι πρέπει να γίνει η όλη διαδικασία 5 ετούς φοίτησης, έτσι, όχι κάτι αστείο, στα ουγγρικά, μια δύσκολη γλώσσα, έτσι. Ναι, πολύ δύσκολη. Κοίταξε, κατάλαβα ότι στην πορεία δεν μπορώ να συνοηθώ πολλά. Αυτή που μου έδειξε πάρα πολύ στα φοιτητικά μου χρόνια και από τότε η φιλία μας είναι αδερφική, από το 95 τόσα χρόνια, ήταν η τότε διευθύντρια του International Department, η Άννα Μαρία Κέλλερ. Είναι καλύτερη μου φίλη. Ήταν ο βράχος μου. Για ό,τι πρόβλημα είχα, πήγαινα κοντά τη, την αγάπησα πάρα πολύ σαν άνθρωπο, σαν μεγαλύτερη αδερφή. Ναι, Ουγγαρέζα, έτσι. Αναγνώρισε σε μένα κάτι και με βοήθησε τόσο πολύ. Αλλά με τους συμφοιτητές μου, με μία κοπέλα πολύ γλυκιά, γερμανικά μιλούσε. Οι άλλοι τα στραβά πολύ σπασμένα αγγλικά. Είχα μία καθηγήτρια μοναδική που μου έκανε τα σολφές, αυτά που δεν μ' άρεσαν ποτέ, αλλά μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και αυτή με βοήθησε πολύ.
στο πιάνο και στο τραγούδι με τα νοήματα, με τις χειρονομίες, επειδή διάβαζα τις νότες και βασικά τις νότες, άμα τις ξέρεις, τα άλλα από κάτω ήταν αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, πολύ ιταλικά, αυτά, κουτσά στραβά με τις χειρονομίες. Συνεννοούμασταν. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν δύσκολα. Από τον τρίτο χρόνο έρχεσαι να νιώθω πολύ καλύτερα. Και όταν ήμουν τριτοετή, στο 98, άρχισα πλέον να πηγαίνω σε παγκόσμιους διαγωνισμούς τραγουδιού. Διακρίθηκα. Πρώτα πήγα στον Μπιλμπάο, μετά πήγα, ξέρω εγώ, η Ιταλία. Πήγα και στο Cardiff, Singer of the World. Τότε εκπροσώπησα την Ελλάδα και είχα μπει στον ημιτελικό μέσα στους 24 από τους 1000 τραγουδιστές. Εκπροσωπούσα την Ελλάδα. Αυτό ήταν μεγάλο γεγονός, μόνο ότι σε διάλεξαν να πας. Ήταν τρομερό. Έφτασα μέχρι τον ημιτελικό, αλλά δεν πειράζει. Ο αγώνας είχε σημασία, δεν ήταν το βραβείο. Πιο μετά πήρα πρώτο και δεύτερο βραβείο σε διεθνούς διαγωνισμούς που έγιναν εδώ στην Ουγγαρία. Άλλωστε κέρδισα και τους δύο εγώ. Και άλλες υποτροφίες και διακρίσεις Ιταλία και Αγγλία. Αμέτρητα. Αμέτρητα. Ναι, και διά πολλά κονσέρτα εδώ, Αγγλία κονσέρτα και στο Κάιρο, πολλές φορές στην Αίγυπτο πήγα. Και τραγούδισα στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρεια μετά την ανακαίνιση. Όπου, συγκινητικό, γιατί μιλάμε και για... Και είχα κάνει εκεί κονσέρτο, μόνο ναι, εγώ. Ναι, μιλάμε και για μια ελληνική παρουσία που κάποτε έσφυζε από ζωή. Πολύ σημαντικό. Και δράση. Αλλά για να μην ξεχάσω, θα ήθελα πάρα πολύ να αναφέρω κάτι για τις τραγωδίες, τα αποσπάσματα που ακούσαμε τώρα. Mm-hmm. Τα έχει γράψει ο Φύτος Στρατής στη μουσική και ήταν η συνεργασία μου με ένα πολύ σημαντικό οργανισμό πολιτισμού στην Κύπρο, το Φάρος. Είχε καλέσει τότε ο κύριος Γκάρο και Χελιάν και οι αρμόδιοι να φέρνει στολίστες από το εξωτερικό, αλλά που είναι Κύπροι, οι Έλληνες τουλάχιστον, η Ιβόνη Γεωργιάδου. Και μέσω της Ιβόνης έμαθα για τον νεαρό τότε συνθέτη Φύτος Στρατής, που είναι τώρα στην Αμερική. Και μεγάλη τιμή να τραγουδήσω αυτά τα δύο κομμάτια. Και αυτό το κλασικό που ακούσαμε τώρα, που είναι η κομική όπερα του Ντονιτζέτη, Ντον Πασκουάλε. Ήταν ένας ρόλος όνειρο για μένα, δίπλα στην Σουζάννα από τους Γάμους του Φίγαρο, την Σερλίνα από τους Ντον Τζοβάνι. Αυτή ήταν η ρόλη για μένα που με σημάδεψαν. Μεγάλη χαρά και τιμή να τους τραγουδήσω. Τέλεια. Πες μας και για το επόμενο που θα ακούσουμε, ο Μίο Μπαμπίνο Κάρο. Όμοιο Μπαμπίνο Κάρο είναι από την όπερα του Τζάνι Σκίκη, από την όπερα του Πουτσίνη Τζάνι Σκίκη. Δεν έχω τραγουδήσει στη σκηνή τη Λαουρέτα, αλλά πολλές φορές στην όπερα. Έχω τραγουδήσει όμως την πρεμιέρα, την Νέλα, που ήταν επίσης μία από τις πρωταγωνίστρες της όπερας Τζάνι Σκίκη. Λοιπόν, να σε ακούσουμε λοιπόν. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Ιατρίδης, και είμαστε σε επικοινωνία με την Βουδαπέστη, με την Ουγγαρία και την
Κλείω με τη Λινέου, την πάρα πολύ γνωστή και αναγνωρισμένη στη δουλειά της, την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Στην Ουγγρική Όπερα η Κλειώμη τη Λενέου έχει δώσει πολλές έχει πάρει μάλλον τα διαπιστευτήρια για πολλές από τις δουλειές της. Μόλις πριν από λίγο μας έλεγε για κάποια από αυτά και θέλω να πάμε, έχουμε δύο κομμάτια που οπωσδήποτε πρέπει να πιάσουμε. Το ένα έχει να κάνει με τη ζωή στην Ουγγαρία, μια Ελληνίδα που έφυγε σε μια ηλικία αρκετά μικρή για να πάει να ζει σε μια ξένη χώρα θέλοντας να ακολουθήσει τα όνειρά της. Και το δεύτερο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η δουλειά που κάνεις με τα παιδιά. Να τα πάρουμε με την αρχή. Λες, πήγα στην Ουγγαρία, ήθελα να ακολουθήσω την όπερα, ήθελα να κάνω αυτά που ονειρευόμουν στη δουλειά μου. Δεν είχα φανταστεί ποτέ να κάνω οικογένεια, δεν είχα φανταστεί ποτέ να κάνω παιδιά. Όμως τα έφερε έτσι η μοίρα και η τύχη που έγιναν όλα αυτά. Και τώρα βλέπω ότι μέσα από τη δουλειά σου το ταιριάζεις κιόλας αυτό, έτσι, με τα παιδιά. Ναι, σε ευχαριστώ. Να μου επιτρέψεις να πω ότι αυτό που ακούσαμε, το κομμάτι η Λαουρέτα της όπερας, το έχω τραγουδήσει εδώ σε μια ελληνική εκκλησία. Στην εκκλησία έχει γραφτεί αυτό. Όταν είχα δικό μου solo recital τραγουδιού, εκπροσωπώντας πάλι την Ελλάδα, ήταν ένα πρόγραμμα με ελληνικά και ουγγρικά κομμάτια, αλλά αυτό το είχα βάλει σαν encore στο τέλος. Αλλά αυτή η ηχογράφηση έχει γίνει σε εκκλησία, στο Μίσκολ, σε μια πόλη της Ουγγαρίας. Λοιπόν, στην όπερα της Βουδαπέστης ήμουνα για 15 χρόνια. Έγινα μαμά συνολικά. Έγινα μαμά το 2011 για πρώτη φορά με τον Ζαχαρία. Και εκεί ένιωσα ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει. Δεν το βλέπουμε πολύ να μένω στην όπερα, στη σκηνή. Διότι εδώ δεν έχω βοήθεια. Δεν υπάρχει εδώ οικογένεια από την πλευρά τη δικιά μου και από την πλευρά του άντρα μου. Και ο άντρας μου είναι ξένος. Ήμασταν μόνοι μας. Και δεν ήθελα να έχω μια νταντά να είναι με το παιδί για να φεύγω εγώ να πηγαίνω κάνω πρόβες και το βράδυ να στη σκηνή. Δεν το ήθελα, γιατί το ήξερα ότι άντε να μεγαλώσω ακόμα λίγο, μπορεί να κάνω κάτι μετά που θα μεγαλώσει, που θα πάει νηπιαγωγείο. Αλλά το ένιωθα από μόνη μου ότι το ήταν. Γι' αυτό και γέννησα, πώς να σου πω, μεγάλη σε ηλικία. Ήθελα, έλεγα πάντα, Θεέ μου, ξέρω εγώ να τραγουδήσω, να κάνω. Το τράβηξε όσο μπορούσε δηλαδή. Ναι, μέχρι τα 35 χρόνια θέλω να γεννήσω το πρώτο μου παιδί. Και 35 χρονών γέννησα τον Ζαχαρία. Λοιπόν. Δηλαδή και ήμουν χορτασμένη από τις. Ο Ζαχαρίας έχει το όνομα του μπαμπά? Όχι, άσχετο όνομα. Έχει, εγώ το διάλεξα αυτό. Εγώ το διάλεξα. Μου άρεσε αυτό το όνομα, ο Ζαχαρίας. Λοιπόν, έτσι πριν γίνω μαμά, είχα τραγουδήσει σχεδόν όλους τους ρόλους που ήταν ονειρικοί για μένα. Και έτσι όταν έγινα μαμά, ήταν το φυσικό επακόλουθο να μπουν τα πράγματα σε διαφορετική τάξη. Αλλά πάλι μου έλειπε. Και έτσι δεν έφυγα εντελώς. Πήγα και έκανα ρεσιτά, μερικοί ρόλοι όχι τόσο δύσκολοι, ξέρω εγώ, σαν στη Λαμποέμ, τραγούσα τη Μουζέτα, αυτό τραγούσα τόσα πολλά χρόνια. Αλλά όταν γεννήθηκε και το δεύτερο παιδί, τότε αμέσως το ένιωσα ότι όντως τόσο ήταν, αλλά εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τραγούδι. Και τι θα ήταν αυτό που να τραγουδάω, να βγαίνω έξω από το σπίτι, να βλέπω και κόσμο, γιατί πόσο να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι με δύο παιδιά. Και λέω, γιατί δεν κάνω ένα πρόγραμμα μουσικής προπαίδειας. Στο κάτω-κάτω τα χαρτιά τα έχω. Την πείρα την έχω, τραγουδούσα στα παιδιά μου σε όλες τις γλώσσες, τις γλώσσες που μιλάω, διάφορα κομμάτια παιδικά. Και λέω, τι ωραίο να μοιράσω αυτό και με άλλους. Και στην αρχή λέω να το κάνω αυτό με ξένες μαμάδες, σαν και εμένα, ξένες, expats. Και στην αρχή όντως έρχονταν οι ξένες μαμάδες αυτά τα μαθήματα μουσικής προπαίδειας, αλλά σιγά-σιγά έμαθε ο κόσμος για το Singalong Kids πρόγραμμα και οι Ουγγαρέζες άρχισαν να έρχονται που τους ενδιαφέρει τα αγγλικά. Βασικά είναι ένα αγγλικό πρόγραμμα που δίνει, πώς να σου το πω, την όθηση στα μικρά παιδιά μέσω της μουσικής να μάθουν αγγλικά, λεξούλες στην αρχή. Μπράβο. Να παίζει ο ένας με τον άλλον, παίζουν με τα διάφορα όργανα, τους παίζω και αυλό, τους παίζω και κιθάρα, τους κάνω και κουκλοθέατρο, έχουμε και μπουρμπουλίστρες. Πω, τέλειο, τέλειο ακούγεται. Και αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016 με την κόρη μου, ήταν 22 μηνών και κάθε πρωί ήταν μαζί μου σε αυτό το 45 λεπτά προγράμματα. Είχαμε 3-4 μαθήματα την εβδομάδα. Πώς τη λένε τη μικρή? Τη μικρή τη λένε Λέιλα. Λέιλα. Ο Ζαχαρίας ήταν νηπιαγωγείο. Έτσι πήγαινα εγώ με τη Λέιλα και μέχρι να πάει νηπιαγωγείο τον πρώτο χρόνο ήταν μαζί μου.
Είχαμε και ένα μάθημα το απόγευμα, τότε παίρνα και το Ζαχαρία και μέσα στα χιόνια με το καροτσάκι. Τα λεωφορεία, φυσικά εδώ είναι πολύ καλή. Οργανωμένες οι οδικές δομές. Και το τραμ, έτσι, όλα τα μέσα. Τα χιόνια, έμπροχνα το αμαξάκι που ήταν γεμάτο φορτωμένα ζωάκια, μουσικά όργανα και τα λοιπά. Την κιθάρα στον νόμο, τον αυλό, το ένα παιδί μέσα στο καροτσάκι, ο άλλος δίπλα μου και πηγαίναμε. Τι υπέροχη ζωή. Περιγράφεις μια φοβερή εικόνα. Δηλαδή, εγώ τώρα τη φαντάζομαι. Έχω την τύχη να έχω πάει και στη Βουδαπέστη, που είναι μια υπέροχη πόλη. Και φαντάζομαι τη σκηνή ακριβώς έτσι όπως την περιγράφεις. Ναι, μετά πηγαίναμε με αυτοκίνητο, αλλά συγκεκριμένα το απογευματινό μάθημα ήταν σε τέτοιο κεντρικό μέρος που δεν μπορούσε να βρεις πάρκινγκ. Δηλαδή το λεωφορείο μας έβγαζε εκεί κοντά και μετά περπατούσαμε 10 λεπτά. Μετά με το αυτοκίνητο, γιατί ακόμα πιο πολλά πράγματα έπαιρνα. Λέω και τα δύο παιδιά ήταν εισαγωγείο. Έτσι συνέχεια κάθε χρόνο κάτι καινούριο έβαζα μέσα για να το κάνω πιο ενδιαφέρον, πιο ποιοτικό, πιο ποικίλο. Και πλέον έχει σχεδόν 5 χρόνια. Το Σεπτέμβρη κλείνουν 5 χρόνια που κάνω αυτό το πρόγραμμα, τη μουσική προπαίδεια Sing-Along Kids. Θέλω να ακούσουμε τώρα, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μέσα από μια προσπάθεια προφανώς της ελληνικής κοινότητας εκεί και όχι μόνο, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων που μας πέρασαν και όλες τις χρονιάς, έτσι γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας μας από τον τουρκικό ζυγό, είδα μέσα σε όλα αυτά και τον εθνικό ύμνο να τραγουδιέται από παιδιά στα ουγγρικά, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και στα ελληνικά. Θέλω να τον ακούσουμε και μετά να μιλήσουμε όσο προλάβουμε, γιατί το ρημάδι ο χρόνος μας κυνηγάει και έχουμε μόνο 10 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, να μιλήσουμε λίγο και για την ελληνική κοινότητα και τη ζωή εκεί. Radi smertam kardo dile, biske jobra bara shuit. Radi smertam semet finje, minden földet lángra gyújt. Ős helének szent porából, újra fölszárnyal neved. És mindez kor úgy virágol, szent szabadság üt neked. És mindegykor úgy virágol, szent szabadság üt neked. És mindegykor úgy virágol, szent szabadság üt neked. Szegnoriz a potin kopsi, tuspafjút in tromeri. Szegnoriz a potin opsi, pumegyáme trajtigi. Aptakok alarmalmeni, tonelinom tajera. Kesamrota, angliomeni, hiero Αγγλιωμένη, χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα, αγγλιωμένη, χαίρο χαίρο ελευθεριά. Πολύ συγκινητικό. Μεγάλη συγκίνηση. Ένα από αυτά τα παιδιά είμαι και εγώ. Αυτή η πρωτοβουλία για τον εθνικό ύμνο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο εδώ. Αλλά και άλλες πρωτοβουλίες έχουν γίνει. Υπάρχει εδώ η πανουγγρική αυτοδιοίκηση των Ελλήνων και εκείνοι κάνανε μια πολύ ωραία δουλειά και εγώ τραγούδησα και εκεί μέσα και σε αυτή και σε εκείνη την παραγωγή τραγούδησα το «Χάραμα Ελπίρα» του Λεοντή. Τραγούδησα το «Έχει για καημένε κόσμε» και τραγούδησα και το «Γιάννη μου το μαντήλι σου». Ήταν έτσι μια υπερπαραγωγή εκείνο. Αλλά αυτό έχει γίνει με το Ελληνικό Ινστιτούτο και υπάρχει και μια τρίτη πρωτοβουλία που έχει γίνει από το συνονόματό σου, τον Βασίλη τον Αγγελίδη, και προχθές έχει βγει το πρόγραμμα στο YouTube και αυτό για τα 200 χρόνια. Το έχουμε κρατήσει αυτό και θα κλείσουμε με αυτό, με το χορό του Ζαλόγκου. Ναι, έτσι. Αν μου επιτρέπεις πριν μπούμε σε αυτά τα ελληνικά, γιατί εμένα πονάει, πώς να σου το πω, η καρδιά μου πάρα πολύ και πηγαίνω πίσω στις ρίδες μου, σχετικά με το Sing-Along Kids, τόσο πολύ αγάπησα όλα τα παιδιά του κόσμου, όχι μόνο τα δικά μου, εγώ που δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά και ζούσα μόνο για τη σκηνή και για τις ψηλές νότες, για να δεις πώς αλλάζει ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνεις
Οριμάζουν οι δυσκολίες, αντιξότητες. Καθώς οριμάζει, δεν μεγαλώνουμε. Ποτέ οριμάζουν. Οριμάζεις και ποτέ μιλάς ποτέ. Δεν έτσι, έτσι. Σήμερα γίνεται, αύριο δεν γίνεται. Σήμερα δεν γίνεται, αύριο μπορεί να γίνει. Δηλαδή η ελπίδα μας στο Θεό και να δουλεύουμε και να είμαστε θετικοί και να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Αλλά διότι πάλι μέσα στη μουσική έχω μείνει, αλλά έχω αλλάξει πορεία. Λοιπόν, μέσω του σύγκαλων, κοίτα, αγάπησα τόσο πολύ τα παιδιά που γράφτηκα ξανά στο πανεπιστήμιο και σε 2 μήνες παίρνω δίπλωμα σαν νηπιαγωγός. Δεν ξέρω αυτό που έχει πει ο Βασίλης και θα πάω να δουλέψω στο νηπιαγωγείο. Είναι αυτό που λες. Επειδή έχω υπογράψει συμβόλαιο, πάω σε αγγλικό νηπιαγωγείο με παιδιά από όλο τον κόσμο. Απίστευτη. Και θα δούμε αν δουλέψει, οκ. Αν όχι, υπάρχει εδώ και το ελληνικό νηπιαγωγείο και αυτό με ενδιαφέρει. Και το ελληνικό σχολείο εδώ, το Μανώλης Γλέζος, και αυτό με ενδιαφέρει. Δεν κουράζεσαι όμως με τίποτα, Κλείο μου. Εγώ αυτό βλέπω και αλλάζει. Θέλω να δουλεύω με τα παιδιά πλέον. Ναι. Για να δώσω τις γνώσεις μου στα παιδιά. Γιατί δουλεύω και στο σπίτι. Έχω παιδάκια από 5 χρόνων που του κάνω πιάνο και τραγούδι. Ουγγρικά παιδάκια μιλάμε τώρα. Πάρα πολλά ουγγρικά. Αλλά είδες πώς έρχεται η ζωή ίδια για να μας δώσει εκείνη. Ζωή. Ναι. Εκείνη να μας δώσει τα φόντα του που πρέπει να. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό, θα ήθελα και εγώ να το προσθέσω αυτό σε αυτά που λες, ότι κάνουμε πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε ή ότι θα μας άρεσαν να τα κάνουμε. Ναι, και γίνονται από μόνα τους, αυθόρμητα. Ναι, εγώ το κάνω online τώρα. Το Singalong Kids, λόγω της πανδημίας, γίνεται online εδώ και μήνες. Δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι καλύτερα από το τίποτα. Πάλι έχω επαφή με τα παιδάκια και τις μαμάδες. Βέβαια. Λοιπόν, 2 λεπτά έχουμε ακόμα, Κλειό μου, για να πούμε κάποια πραγματάκια. Ας μην πιάσουμε το κομμάτι της πανδημίας, γιατί παντού η ταλαιπωρία είναι γνωστή. Να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή στη Βουδαπέστη, πώς είναι η καθημερινότητα, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί. Οι άνθρωποι πώς είναι και έχουν εξελιχθεί πολύ, αλλά δεν βγαίνει κανένας τους Έλληνες και τους Κύπριους στο χαμόγελο, τη θετικότητα. Πώς να σου το πω, κοίταξε, η Ελλάδα με τα καλά της και με τα άσχημά της πονάει, πονάει. Πονάει όχι μόνο αυτούς που είμαστε έξω σαν Έλληνες, αλλά και αυτούς που είναι εκεί και παλεύουν. Και σας βγάζω το καπέλο. Η Ελλάδα και η Κύπρος πονάει. Πολλά πράγματα βλέπουμε. Φαντάζομαι ότι είμαστε και κάποιοι Έλληνες που έχουμε γυρίσει από το εξωτερικό και παλεύουμε. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Πολλά πράγματα βλέπω στον πολιτικό χώρο στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά και στην Ουγγαρία που με θλίβουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πού πάει ο κόσμος, αλλά πρέπει να γίνει παγκόσμια μια εξέγερση κατά των πολιτικών συστημάτων. Ο άνθρωπος ο απλός υποφέρει. Πρέπει να βγει στους δρόμους, νέα παιδιά να μπουν στην πολιτική και ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Δεν γίνεται να τα τρώνε οι λίγοι και οι άλλοι να υποφέρουν. Είναι λοιπόν, το σύστημα το οποίο. Ναι. Αλλάζουμε σελίδα, δεν θέλω να μιλήσω για πολιτικά. Ναι, γιατί θα ξεφύγουμε τώρα, και μου βάζεις και εμένα. Αυτά που βλέπω και μεγαλώνω δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το κατεστημένο. Λοιπόν, ο κόσμος εδώ πώς είναι. Πώς να είναι. Εγώ βασικά περιτριγυρίζομαι από γονείς, από μαμάδες, πολλούς ξένους. Έχουμε πιο πολύ θετικότητα εμείς οι ξένοι από τον Βέρο Ουγγαρέζο εδώ, που τείνουν να είναι καταθλιπτικός κόσμος σαν λαός, λόγω της ιστορίας τους. Γιατί η Ουγγαρία ήταν μια τεράστια χώρα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τους πετσόκοψαν η συνθήκη του Τριανού και το φέρουν βαρέως. Δεν έχουν καταφέρει να βγουν από αυτό. Ακόμα το έχουν. Γιατί λένε πόσο μεγάλη χώρα, πώς ήμασταν και τι μας έκαναν. Ναι, και σε εμάς και στην Κύπρο τι κάνανε και στην Ελλάδα τι κάνανε, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Το βάζουμε, προσπαθούμε. Και πλέον πιστεύω ότι αδέρφια μας δεν είναι μόνο αυτοί που έχουμε το ίδιο αίμα, δηλαδή ο ίδιος λαός, οι Έλληνες, οι Κύπροι. Είμαστε αδέρφια όλοι. Όλοι άνθρωποι. Θρησκείας και χρώματος. Και εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα και προς αυτό το πρόβλημα το μεταναστευτικό, ότι πρέπει να βοηθάω ο ένας τον άλλον, αλλά όχι και να μας εκμεταλλεύονται. Να βοηθάμε, αλλά να μην μας εκμεταλλεύονται. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε, Κλειό Μυτιληναίου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας που ήσουν σήμερα στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας και υπόσχομαι ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί έχουμε τόσα πολλά να ξετυλίξουμε σε αυτό το κουβάρι που ούτε καν άρχισε να ανοίγει. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Η τιμή είναι δική μου. Θέλω να στείλω την αγάπη μου στους ακροατές σας, να είναι όλοι καλά, να μην τα βάζουν κάτω. Προσευχόμαστε, δεν τα βάζουμε κάτω και να είμαστε θετικοί. Κάτι θα γίνει. Ωραία. Βέβαια, θετικοί λέμε, αλλά κλείνουμε με το χώρο του Ζαλόγκου, αλλά και αυτό είναι μια δύναμη ψυχής. Λοιπόν. Όντως, η μεγαλύτερη. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ραντεβού και πάλι εμείς την άλλη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, Ωρα Ελλάδας. Να είστε καλά.
Yeah.